Είμαι ποινική δικηγόρος και μάχημη και υπηρετώ χρόνια τη νομική και ποινική επιστήμη. Θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πάρα πολύ σοβαρό αδίκημα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει χαθεί μία ανθρώπινη ζωή. Οι ανθρώπινες ζωές δεν ιεραρχούνται σίγουρα. Αν είναι, ούτε τις διακρίνουμε σε ζωές μειονοτήτων, πλειοψηφίας, Ελλήνων και μη Ελλήνων. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει και νομικό ενδιαφέρον η συγκεκριμένη υπόθεση. Η διαδικασία, η ανακριτική έρευνα συνεχίζεται. Αναμένουμε πάρα πολλά από τη συγκεκριμένη ανακριτική έρευνα, την οποία, όπως είπαν και οι συνάδελφοί μου, θα πρέπει να είναι, η οποία θα πρέπει να προσεγγίσει όλα τα ευρήματα, τα πιστήρια και βέβαια να αποδεχτεί, όπως αποδέχτηκε βέβαια μέχρι σήμερα, τα αιτήματα των συνηγόρων προς περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Αναμένουμε λοιπόν τις όποιες απαντήσεις. Ήδη, δεν γνωρίζω βέβαια αν έχει ανακοινωθεί από τους συναδέλφους μου, ο εντολέας μου, ο 14χρονος, κατόπιν αποδοχής του αιτήματός μας, θα προσέλθει στο Τζάνιο νοσοκομείο την Τετάρτη το πρωί για λήψη γενετικού υλικού. Και αυτό διότι, αντιλαμβάνεστε, είναι μορφή και στο πρόσωπο των συνηγόρων, στο ότι φέραμε δηλαδή έναν άλλον άνθρωπο ανταυτού ο οποίος γέφυγε, διότι αυτό συνιστά και από μεριά μας αλλίωση των στοιχείων της ανακριτικής έρευνας, που δεν είναι λόγο, βέβαια δεν είχαμε και κανένα λόγο και δεν το έχουμε κάνει ποτέ ότι θα το κάνουμε. Θέλουμε διαφάνεια σε όλη αυτή την ανακριτική έρευνα του υπάρχοντος υλικού. Έχει και ενδιαφέρον νομικό η συγκεκριμένη υπόθεση και οφείλω να σας το πω, διότι έχουμε κάποιους ισχυρισμούς από την άλλη μεριά ότι βρέθηκαν σε άμυνα, ότι δέχτηκαν επίθεση. Τι είναι αυτό λοιπόν που πυροδότησε την κατάσταση και τους έκανε να έρθουν σε τέτοιο βαθμό ανησυχίας, φόβου για τη ζωή τους, που υπερέβησαν το μέτρο, γιατί υπέρβαση μέτρου έχουμε σίγουρα. Το ερώτημα είναι, επιτρέπεται στον αστυνομικό, κάτω από τις συγκεκριμένες περιστάσεις τις οποίες διερευνούμε με τη συγκεκριμένη, κατά την άποψή τους, που κατά εμάς δεν υπήρχε επίθεση, να υπερβούν το μέτρο αυτό? Διότι έχουμε, εγώ προσωπικά, χειριστεί πολλές υποθέσεις που δεν γίνανε δεκτοί αυτοί οι ισχυρισμοί. Για όσο μάλλον σε έναν αστυνομικό που νομίζω πρωτίστως στη σχολή αυτό που πρέπει να μάθει είναι η ψυχραιμία. Διότι όποιος δεν είναι ψύχρεμος και έχει ένα όπλο στο χέρι, ανά πάσα στιγμή μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Και από την άλλη έχουμε βέβαια και την νομοθεσία περί όπλων, που δεν μπορεί ένας αστυνομικός να κάνει χρήση του όπλου. Θέλω να πω, δεν είναι επί της παρούσης, αλλά είναι τίθενται διάφορα ερωτήματα τα οποία θα διερευνηθούν. Αυτό το οποίο πολύ σωστά έθεσαν οι συνάδελφοί μου είναι ότι, επειδή έχουμε ένα δεδομένο, έχουμε μια απώλεια ζωής και ένα τραυματισμό ακριβώς γιατί έγινε χρήση όπλων. Και δεν έγινε μόνο χρήση όπλων. Πυροδοτήθηκαν πόσες βολές από το όπλο. Είναι συμβατό αυτό και δίνει άφεση αμαρτιών σε έναν αστυνομικό? Όχι στο συγκεκριμένο μόνο, στους συγκεκριμένους, οποιοδήποτε.